Λοιπόν, πάμε στους καθηγητές. Στον κύριο Γιώργο Γαλανό, επίκουρος καθηγητής οικονομικής πολιτικής και ανταγωνιστικότητας. Τι κάνετε, κύριε Γαλανέ, είστε καλά? Λοιπόν, τώρα, πάντα ρωτάμε εσάς τους καθηγητές για αυτή την περίφημη λέξη που λέγεται πώς είναι, το κλίμα. Ναι. Ότι αν η οικονομία είναι κλίμα και αν εν τέλει αυτή τη στιγμή το κλίμα είναι όντως τόσο καλό, αν λάβουμε υπόψη κάποια μηνύματα που κι εμείς, φαντάζομαι κι εσείς, παίρνετε. Κοιτάξτε, στα οικονομικά μπορεί να βάλεις διάφορες θεωρίες, μπορείς να εξαντλήσεις όλα τα περιθώρια που σου δίνει η οικονομική επιστήμη. Το σίγουρο είναι ότι, ξέρετε, αν οι οικονομολόγοι μπορούσαν να τα προβλέψουν όλα, δεν θα είχαμε οικονομικές κρίσεις. Ναι. Γιατί η οικονομία σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό βασίζεται σε αυτό που λέμε ψυχολογία της αγοράς. Σήμερα, όπως είναι σήμερα η ελληνική οικονομική κατάσταση, χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα, γιατί επί της ουσίας τώρα έχουμε την αλλαγή της διακυβέρνησης, οποιασδήποτε αλλαγές από τώρα θα τις δούμε να έρχονται. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση, μια φιλολογία, αν θέλετε, σχετικά με την αλλαγή αυτού που θα λέγαμε του επενδυτικού κλίματος. Και αν θέλετε, να μην πάμε στην μακροκλίμακα, δηλαδή σε αυτό που ονομάζουμε άμεσες ξένες επενδύσεις, ας πάμε εσωτερικά. Βλέπουμε τον κόσμο, δηλαδή, στην ροπή προς κατανάλωση. Βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, στο φορολογικό νομοσχέδιο που αναφέρεται πριν, ότι οι ρυθμίσεις οι οποίες αναφέρονται στην αγορά των ακινήτων ενδεχομένως να αλλάξουν τη ροή των πραγμάτων σε ένα κλάδο εσωτερικής κατανάλωσης, μεν την αγορά των ακινήτων. Άρα λοιπόν θα λέγαμε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εννοείται μειώσεις στον ένφια. Οτιδήποτε αφορά ελάφρυνση στον χώρο των ακινήτων. Το ΦΠΑ, παραδείγματος χάρη, το πάγμα του ΦΠΑ στον χώρο των ακινήτων. Όλα. Τι θα πληρώνεις δηλαδή για το ακινητό σου. Και βέβαια το πιο σημαντικό από αυτά είναι το λεγόμενο επενδυτικό περιβάλλον. Δηλαδή, είδαμε επενδύσεις οι οποίες πραγματικά θα μπορούσαν να δώσουν μια ανάσα στην οικονομία. Το ελληνικό το έχουν αναφέρει άλλοι. Μπορούμε να βρούμε άλλες 10-15 τις επενδύσεις που υπάρχουν στη χώρα, που για κάποιους λόγους, ξεχωριστές κάθε μία, παραμέγανε παγωμένες για πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση στην αγορά να γίνει αυτό που λέμε πολλοί οικονομολόγοι εδώ και πάρα πολύ καιρό, δηλαδή ότι επειδή η ελληνική οικονομία δεν μπορεί να τροφοδοτηθεί ούτε από το υφιστάμενο επιχειρηματικό κόσμο, διότι έχει εξαντληθεί από τα 10 χρόνια της κρίσης, ούτε από το τραπεζικό σύστημα μέχρι να υπάρχει το ξεσκαρτάρισμα, ποιος είναι ο άλλος τρόπος? Δεν μπορούμε να παράγουμε χρήμα, είμαστε μέρος ΟΝΕ. Επενδύσεις, άμεσες ξένες επενδύσεις. Αν δεν αλλάξει λοιπόν το επενδυτικό περιβάλλον, αν δεν τονίσουμε την εισρωή χρήματος από αυτό το κομμάτι, δεν θα μπορούσε να υπάρχει πραγματική αλλαγή στην αγορά. Η οριακή ανάπτυξη που είχαμε το 1,5% ήταν αρκετά οριακή, έτσι ώστε σε οποιαδήποτε κλίση που θα προερχόταν από τους εξωτερικούς παράγοντες, η ελληνική οικονομία ήταν άκρως ευάλωτη. Καλά όλα αυτά. Και πράγματι είναι προς θετική κατεύθυνση ό,τι αφορά την αναπτυξιακή προοπτική που πρέπει επιτέλους να δοθεί στη χώρα. Ωστόσο, δεν χρειάζεται κάτι πολύ μεγάλο, όπως λέμε. Το έχει προσδιορίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Αυτό είναι η μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων, προκειμένου να ανασάνει πραγματικά η οικονομία και όλο αυτό το καλό κλίμα που δημιουργείται να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα τα αμέσως επόμενα χρόνια πια. Θα σας πω. Αναμφισβήτητα, σε όλες τις χώρες που εφαρμόζουν αυτό το οικονομικό το μοντέλο ανοιχτής οικονομίας που έχουμε, οι δημόσιες δαπάνες αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια ενίσχυσης του αναπτυξιακού πόλου. Δεν μπορείς να έχεις ανάπτυξη αν δεν έχεις μεγάλες δημόσιες δαπάνες. Λέμε μάλιστα ότι στην περίοδο των κρίσεων αυξάνεις το δανεισμό σου, αυξάνεις δηλαδή τις δημόσιες δαπάνες για να επενδύσεις, με στο φόνο να τροφοδοτείς την οικονομία. Και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ήταν το πρώτο που πλήρωνε το μάρμαρο. Προκειμένου να επιτευχθούν λοιπόν, οι δημοσιονομικοί στόχοι. Τι όπλα έχουμε, είτε να μειώσουμε τις δαπάνες. Έχουμε δει κλάδους που έχουν μειωθεί σε μέγιστο βαθμό, κλάδος υγείας και άλλους τέτοιους κλάδους. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα πολύ μικρό κομμάτι, κατά τη γνώμη μου, μείωση των δημοσίων δαπανών. Ενδεχομένως μια συρρήκνωση του κράτους τομεακή. Από εκεί και πέρα πρέπει να εξασφαλιστούν χρήματα για να μπορεί να υπάρχουν δημόσιες δαπάνες. Εκεί είναι, αν θέλετε, το ζήτημα που έχει προκύψει με τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Βέβαια, εδώ πέρα πρέπει να πούμε και το εξής. Η μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων, δηλαδή του ποσοστού, σήμερα μπορεί να μπούμε σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Γιατί σήμερα η χώρα μας μπορεί πλέον και δανείζεται με διαφορετικό επιτόκιο από αυτό που έχει προσδιοριστεί το πλεόνασμα. Δηλαδή, σήμερα η χώρα μας, το επενδυτικό περιβάλλον το οποίο δημιουργείται σταθερά, όταν πλέον δανείζεται με 1,9 και ενδεχομένως να πάμε σε 2,5 επιτόκια, ναι, και όταν το αρχικό ποσοστό που είναι προϋπολογισμένο είναι πάνω από το 3%, αντιλαμβάνεστε ότι μόνο από αυτή τη μείωση μπορεί να έχουμε μια πραγματική ωφέλεια στην αγορά. Και αν δεν υπάρξει αυτή η ωφέλεια στην αγορά, δεν θα μπορέσει να τροφοδοτηθεί πραγματικά η οικονομία. Αλλά θα σου το πω και διαφορετικά. Ποιος θα μπορούσε να το κάνει αυτό το πράγμα και απέναντι με ποιον συνομιλητή, αν δεν είχες κάποιες σταθερές. Δηλαδή, μια πολιτική η οποία θα ενισχύσει το κομμάτι το μεταρρυθμιστικό που για καιρό παρέμενε παγωμένο. Δηλαδή, να σου το πω διαφορετικά. Στο 2009, όταν πηγαίναμε στην κρίση, αν ρώταγες ποιοι ήταν οι παράγοντες της κρίσης, θα σου λέγανε το ασφαλιστικό, θα σου λέγανε το θέμα της γραφειοκρατίας, θα σου λέγανε το θέμα το φορολογικό, η αστάθεια δηλαδή του φορολογικού. Σήμερα. Σήμερα έχουμε επιλύσει τίποτα από αυτά? Όχι. Στο 9 να πάμε, τα πρωτογενή προβλήματα που οδήγησαν στην κρίση δεν ήταν η κρίση χρέους. Αυτό ήταν ένας πυλώνας. Yeah.
Ήταν η κρίση ανταγωνιστικότητα. Να διευκρινίσουμε ότι η Ελλάδα, εν αντιθέσει με πολλές άλλες χώρες, δεν αντιμετώπισε τραπεζικό πρόβλημα. Όχι. Δεν είχαμε τραπεζικό ζήτημα το 2010. Η Ελλάδα εν αντιθέσει με πολλές άλλες χώρες. Η Ελλάδα έχει ένα τελείως διαφορετικό πρόβλημα. Η Ελλάδα έχει ένα πρόβλημα που το ονομάζουμε το πρόβλημα των δίδυμων πύργων. Το δημόσιο χρέο. Δηλαδή, δίδυμοι πύργοι. Περίπου το δημόσιο. Δεν ήταν ακριβώς το δημόσιο. Σας εξηγήσω. Από τη μία πλευρά ήταν το δημόσιο χρέος. Απ' την άλλη πλευρά ήταν τα γηγενή προβλήματα, οι στρεβλώσεις της ελληνικής οικονομίας. Ναι, αυτό είναι που ακόμα και σήμερα τώρα προσπαθούμε σοβαρά να τις λύσουμε. Τώρα να χτυπηθούμε την γραφειοκρατία. Τώρα να λύσουμε το θέμα με το καθυστέρηση των επενδύσεων στο θέμα των δικαστηρίων, του νομικού πλαισίου. Λέμε για τις επενδύσεις που είναι το πολύ ενδεικτικό. Έχει ένα άρθρο ο Γιάννης Πρετεντέρ στην τελευταία σελίδα των Νέων σήμερα και περιγράφει τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για να, αν θέλεις, έχεις ένα πεύχο, ένα δέντρο στον κήπο σου, είναι ξερό ή φοβάσαι για πυρκαγιά. Ποιες διαδικασίες χαρτιά χρειάζονται για να το κόψεις. Δεν θα το πιστεύει κανείς. 20 διαδικασίες. Εάν δεν κάνω... Για αυτό το κόβεις μόνο, σε πάση περιπτώσει, να είσαι ασφαλής και τελειώνει η υπόθεση. Εάν δεν κάνω λάθος, θα το πω πρακτικά ότι για να μπορέσεις να δημιουργήσεις μια μαρίνα σήμερα στη χώρα μας, η οποία μαρίνα είναι άκρως απαραίτητες, διότι είμαστε μια χώρα που έχει όλο αυτό το θαλάσσιο μέτωπο, θα μπορούσε πολύ να εξασφαλίσει ένα μεγάλο κομμάτι αυτό. Πολύ ενδεικτικό παράδειγμα. Αν θυμάμαι καλά, περίπου 20 υπουργικές υπογραφές, διαφορετικές υπουργεία, συν Κία, συν άλλα πράγματα. Ναι. Για το πιο απλό πράγμα στον κόσμο που θα μπορούσε να είναι από τα πρώτα κομμάτια της ανάπτυξής μας. Και ας μην προσμετρήσουμε τις αντιδράσεις. Θυμάμαι τι χρειάστηκε για να γίνει στο Φλίσβο η Μαρίνα. Και τι αντιδράσεις. Και είναι το μέρος κούκλα τώρα. Χαίρεσαι να το πει. Με τις αντιδράσεις είναι λιγάκι ανέκδοτο, διότι έχουμε δει μετέπειτα πρωθυπουργούς να προστατούν σε μεγάλες επενδύσεις, σε πορείες οι οποίες έχουν γίνει. Κάποια στιγμή, ξέρετε, ήταν. Πρέπει να δούμε τα πράγματα ως έχουν. Πρέπει να αποφασίσουμε δηλαδή σε ποια μορφή οικονομίας ανήκουμε. Και με βάση αυτή, ανήκουμε σε μια ανοιχτή οικονομία και με βάση αυτή να πορευθούμε. Αν θέλουμε να συζητήσουμε ένα άλλο σύστημα, να το συζητήσουμε. Αλλά με αυτό το σύστημα, χωρίς σημαντικά κομμάτια μεταρρυθμιστικά σε αυτά τα στάδια, δεν υπάρχει περίπτωση η χώρα να επιβαρύνει. Και σίγουρα να πάψει να δαιμονοποιείται η ιδιωτική πρωτοβουλία σε όλα τα μέτωπα. Και το οι επιχειρηματίες. Και κυρίως η σύμπραξη μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Διδάσκεται σε ξένα πανεπιστήμια ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούν να συμπράξουν και να συμπορευθούν ο ιδιωτικός μεταξύ. Να σας πω το πιο απλό πράγμα. Άμα πάμε σήμερα στα παιδιά, στο πανεπιστήμιο, ακόμα και στο πανεπιστήμιο, και τους κάνεις απλοϊκές ερωτήσεις σχετικά με την επιχειρηματικότητα και τις επιχειρήσεις, έχουν ακόμα στρεβλώσεις. Θεωρούν ότι το κέρδος είναι κάτι κακό. Θεωρούν δηλαδή ότι η επιχειρηματικότητα είναι ταυτισμένη με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει κάτι κακό για να έχουν φτάσει να είναι επιχειρηματίες. Ναι. Και δεν αντιλαμβάνουν ότι τα μαγαζιά, οι απλές καφετέρειες ή τα περίπτερα πέραν του πανεπιστήμιου είναι επιχειρηματίες οι άνθρωποι. Δυστυχώς είναι θέμα παιδείας. Αυτή είναι η κακή πλευρά της ιδεολογικής ηγεμονίας της αριστεράς, όπως θα έλεγε και κάποιος, για να κάνει και την αυτοκριτική σου. Υπάρχει η αστεία λέξη κερδοσκόπος. Λες και υπάρχει κάποιος χασοσκόπος. Βάζει κάποιος τα λεφτά του για να τα χάσει. Μα να σας πω ένα πράγμα. Κερδοσκόπος. Εξαρτάται πώς φτάνει ο κέρδος. Φαντάζομαι εκεί. Αυτό είναι το νόημα της λέξης. Ξέρετε, σε μια μέτρηση που κάναμε, μια έρευνα που κάναμε κάποια στιγμή, η μέση ελληνική επιχείρηση που ήταν οικογενειακή ακόμα και αν έφτανε, έκανε το εξής πρόβλημα. Έμπλεκε το πορτοφόλι του ατομικό με την επιχείρηση. Αυτό λοιπόν βασίζεται στην έλλειψη νοοτροπίας να αντιληφθείς ποια είναι η επιχείρηση και ποια είναι ατομικός προϋπολογισμός. Και αυτό έχει να κάνει με το ότι έχουμε δαιμονοποίηση την επιχειρηματικότητα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γαλάνε. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε για την παρουσία στο One.